Ποιος είπε ότι για να παίξει ένας PC gamer τα σύγχρονα παιχνίδια αξιοπρεπώς πρέπει υποχρεωτικά να ξοδέψει μια περιουσία στην κάρτα γραφικών? Ευτυχώς υπάρχουν πολλές προτάσεις εκεί έξω που διαψεύδουν κάτι τέτοιο. Είμαι ο Σάκης Καρπάς, βλέπετε Unboxholics και αυτή είναι η Nvidia GTX 750 Ti. Μια κάρτα γραφικών που φέρνει τα πάνω κάτω. Η Nvidia μας διέθεσε τη review έκδοση του προϊόντος, οπότε η συσκευασία που βλέπετε θα διαφέρει αρκετά από την έκδοση που ανέβηκε στα ράφια των καταστημάτων. Και επειδή μιλάμε για διαφορετικό πακέτο από αυτό της αγοράς, περνάω απευθείας στο zoom. Αρχικά αυτό που εντυπωσιάζει είναι το μέγεθος της κάρτας, καταλαμβάνοντας μόλις ένα slot στη motherboard και με 14,4 εκατοστά στο μήκος και 10,9 εκατοστά στο ύψος, η 750 Ti είναι μία από τις μικρότερες κάρτες γραφικών του εμπορίου. Όσον αφορά το σύστημα ψύξης, και αυτό ακολουθεί πιο διακριτικό προφίλ. Με ακυκλική ψύκτρα ψύχεται από έναν απλό τυπικό ανεμιστήρα, έτσι ώστε η θερμότητα να μεταδίδεται από τον κεντρικό chip χωρίς προβλήματα. Το PCB δεν εμφανίζει εκπλήξεις, ενώ από συνδεσμολογία η κάρτα προσφέρει μία DVI-I, μία DVI-D και μία HDMI θύρα, οπότε υποστηρίζονται μέχρι και 4 οθόνες. Αυτό που εντυπωσιάζει στην 750 Ti είναι η πολύ χαμηλή κατανάλωση ρεύματος. Χωρίς να χρειάζεται επιπλέον ρεύμα από το τροφοδοτικό, οι ενεργειακές ανάγκες της κάρτας ικανοποιούνται από το διάβλο του PCI Express, δηλαδή μέσω της motherboard. Έτσι, η μέγιστη κατανάλωση φτάνει τα 60 W, πράγμα που σημαίνει πως ακόμη και τα τροφοδοτικά των 300 W είναι αρκετά. Προσωπικά, βέβαια, θα σας συμβούλευα να χρησιμοποιήσετε το τροφοδοτικό τουλάχιστον 350 W για να είστε σίγουρα καλυμμένοι. Η χαμηλή κατανάλωση, σύμφωνα με την Nvidia, επιτυγχάνεται κυρίως λόγω της ολοκένουργιας Maxwell αρχιτεκτονικής του chip, με κωδική ονομασία GM107, η οποία πάλι σύμφωνα με την εταιρεία χαρίζει μέχρι διπλάσιες επιδόσεις από τις αρχιτεκτονικές προηγούμενης γενιάς. Για την ιστορία, η εν λόγω κάρτα γραφικών είναι η πρώτη που χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη αρχιτεκτονική. Η GTX 750 Ti έρχεται με 2GB GDDR5 βίντεο μνήμη των 128 bit με bandwidth που φτάνει τα 86,4GB το δευτερόλεπτο. Εδώ υπάρχουν 640 CUDA cores, 40 textures unit και 16 ROPs. Το ρολόι του πυρήνα είναι χρονισμένο στα 1020 MHz, ενώ η τεχνολογία GPU Boost 2 μπορεί να χαρίσει 65 επιπλέον MHz τον πυρήνα όταν και αν χρειάζονται. Η αρχιτεκτονική του chip, όπως προανέφερα, είναι η πρώτης γενιάς Maxwell των 28 νανομέτρων. Η κάρτα υποστηρίζει τα πρωτόκολλα OpenGL 4.4, DirectX 11.2, ενώ τεχνολογίες όπως η 3D Vision, Nvidia Surround και G-Sync ασφαλώς και πρέπει να θεωρούνται δεδομένες. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών μας, η συμπεριφορά της κάρτας όσον αφορά τη θερμοκρασία ήταν εξαιρετική, φτάνοντας maximum τους 65 βαθμούς. Επιπροσθέτως, δεν έγινε κάποιο overclocking πέρα από αυτό που κάνει αυτόματα το GPU Boost 2. Τέλος, το σύστημα στο οποίο έγιναν οι δοκιμές υπάρχει στην περιγραφή του βίντεο. Η GTX 750 Ti ανακοινώθηκε πριν λίγες εβδομάδες και δόθηκε αμέσως προς κυκλοφορία με τιμή που ξεκινάει από τα 135 περίπου ευρώ. Ανδιαφυσβήτητα πρόκειται για ένα από τα πολύ καλά deals της αγοράς που θα σας βγάλει ασπροπρόσωπους. Όσοι δεν έχετε λοιπόν μεγαλύτερο budget αλλά θέλετε να παίξετε αξιοπρεπώς τα πιο σύγχρονα PC games, θα πρέπει οπωσδήποτε να τις ρίξετε μια ματιά. Εγώ δηλώνω εντυπωσιασμένος από αυτά που μπορεί να κάνει αυτό το μικρό πραγματάκι. Εσάς πώς σας φαίνεται η νέα κάρτα της Nvidia? Πείτε μου με σχόλιο την άποψή σας. Επίσης να σας ενημερώσω πως έρχεται και άλλο επεισόδιο με προϊόν της Nvidia στις επόμενες ημέρες. Στο unboxholics.com μπορείτε να βρείτε αναλυτικά άρθρα για όλα τα προϊόντα που παρουσιάζουμε εδώ στους Unboxholics, καθώς και ειδήσεις της tech βιομηχανίας. Κλείνοντας, να σας υπενθυμίσω πως μπορείτε να μας βρίσκετε στο gameover.gr και φυσικά στις σελίδες μας στο Facebook, στο Twitter, στο Google Plus και στο Instagram. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε όλοι και όλες καλά.